Καθώς έχουμε ξεκινήσει αυτή την καινούργια ενότητα από σημερισμό, από απαντήσεις σε προσευχή, σήμερα η αδερφή μας η Έλσα θα σημεριστεί μαζί μας. Θυμίζω είναι η καινούργια σειρά σημερισμών που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Πώς βλέπουμε το Θεό να δουλεύει στην προσευχή μας, είτε σε απαντήσεις σε προσευχή, είτε σε μη απαντήσεις σε προσευχή, πώς ο Θεός έχει δουλέψει στη ζωή μας. Καλησπέρα σας. Γνώρισα τον Χριστό στα 27 μου χρόνια και από τότε με τη χάρη Του πορεύομαι μαζί Του. Συμπορευόμαστε με τον Γιώργο, τον σύζυγό μου, τα τρία μας παιδιά, τα αγαπημένα μας, τη Δανάη, την Πινελόπη και τον Γιάννη και τους δύο υπέροχους γαμπρούς μας, τον Νίκο και τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που βρίσκει την οικογένειά μας ενωμένη μαζί Του. Είναι ένα δώρο ανεκτίμητο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία περίοδο της ζωής μου όπου τίποτα δεν πήγαινε καλά. Τίποτα δεν πήγαινε καλά. Στη δουλειά μου υπήρχε πολλή πίεση. Στα οικονομικά οριακά κάθε μήνα. Στο ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον εκείνη την περίοδο υπήρχαν τσακωμοί, διαζύγια, συκοφαντίες, δυσάρεστες καταστάσεις. Μια σοβαρή ασθένεια ταλαιπωρούσε την κόρη μας. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για την ίδια και για όλους μας φυσικά. Και το πιο σημαντικό, η εκκλησία στην οποία ήμασταν μέλη δοκιμαζόταν από σκάνδαλα και διχόνοια. Δεν υπήρχε πουθενά ανάπαυση. Προσευχόμουν ο Θεός να ενεργήσει, αλλά εκείνος σιωπούσε. Προσευχόμουν ο Θεός να δώσει λύσεις, αλλά εκείνος σιωπούσε. Σιωπή. Και αυτό συνεχίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ώρα της προσευχής του μιλούσα, περίμενα να ακούσω τη φωνή του, αλλά εκείνος σιωπούσε. Έτσι άρχισε η καρδιά μου να τονίζει, να έχω φόβο. Τι θα γίνει, μήπως με απέρριψε ο Θεός. Και ο φόβος, όπως γνωρίζουμε, είναι κόλαση. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο σαν μια μεγάλη ανηφόρα που με είχε εξαντλήσει και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ένα ακόμα θέμα υγείας μας βρίσκει ξημερώματα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να περιμένουμε κάποιους γιατρούς να δει την κόρη μας. Ήμασταν ήδη στην αναμονή 3-4 ώρες. Κάποια στιγμή κοιτάζω το παιδί μου που πονούσε, κοιτάζω τον Γιώργο που είχε αποκάμει από την κούραση και ρωτάω τον Θεό, «Θεέ μου, πού είσαι? Πού είσαι?» Έρχεται τότε η Δανάη και μου λέει, «Μαμά, είναι μία γιαγιά σε ένα φορείο και προσπαθεί να σηκωθεί και δεν μπορεί. Πάμε να τη βοηθήσουμε». Πάμε λοιπόν, σηκώνεται η γυναίκα, μας ευχαριστεί, μας χαμογελάει μέσα στον πόνο της, κοιτάζει τη Δανάη, κοιτάζει εμένα και μου λέει, «Μη φοβάσαι, παιδί μου, ο Θεός θα φροντίσει για όλα». Από τότε, με τη χάρη του Θεού, δεν ξαναφοβήθηκα. Γιατί πήρα τη βεβαιότητα πως ο Κύριος, ενώ σιωπούσε, ήταν παρόν. Ήταν παρόν. Ο Κύριος μας είναι παρόν. Είναι μέσα μας, είναι γύρω μας, είναι παντού. Και, αγαπητά μου αδέρφια, βλέπει τα πάντα ο Κύριος, γνωρίζει τα πάντα. Μας παρατηρεί. Είναι γεμάτος έλεος και ξέρω ότι μας δίνει κατά το συμφέρον της ψυχής μας. Κάποιες από εκείνες τις προσευχές απαντήθηκαν και ευχαριστώ τον Θεό. Κάποιες δεν απαντήθηκαν. Τον ευχαριστώ όμως γιατί μου δίδαξε έναν τρόπο διαφορετικό από το δικό μου να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και να τον εμπιστεύομαι.
Ο Κύριος μας ακούει προσευχές. Θέλει όμως από μας, από μένα, από όλους μας, να έχουμε μία καρδιά που όχι μόνο να ζητάει, αλλά και μία καρδιά που να δέχεται. Για τη γιαγιά Άγγελο δεν μάθαμε τι απέγινε. Δεν μας είπε τα προβλήματα υγείας που είχε, παρότι οι άνθρωποι στα νοσοκομεία, όταν βρίσκονται, μιλάνε για την αρρώστια τους, για τον πόνο τους, για τα φάρμακα, για τους γιατρούς. Εκείνη όση ώρα καθίσαμε μαζί, μας μιλούσε για το τι έκανε ο Χριστός στη ζωή της. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του. Σας ευχαριστώ. Έλσα, ευχαριστούμε πολύ και δόξα στο Θεό, γιατί έχει τρόπους να μας θυμίζει την παρουσία Του, την καλοσύνη Του και την κυριαρχία Του, ακόμα και όταν φαίνεται να μην απαντάει. Δόξα στο Θεό.